Το Συνδικάτο Επισκεπτισμού Τουρισμού συμμετέχουμε και εμείς στο φεστιβάλ σήμερα αλληλεγγύης των απεργών στα τηλεφωνικά κέντρα. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και ευχόμαστε να δυναμώσει ο αγώνας τους και να είναι νικηφόρος. Όλα είναι έτοιμα σήμερα εδώ στο πρώτο Γενικό Λύκειο Ταύρου να υποδεχθούν τους εκατοντάδες συναδέλφους τη μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης που έχει οργανώσει το ΣΕΤΥΠ με σκοπό να εκφραστεί έμπραχτα και με κάθε τρόπο και ενισχύοντας το Απεργιακό Ταμείο η στήριξη στους συναδέλφους μας που εδώ και ένα μήνα είναι σε έναν απεργιακό αγώνα με τρεις συνεχόμενες απεργίες, ενώ ταυτόχρονα οργανώνουν την Τετάρτη και άλλη μια νέα απεργιακή απάντηση. Ήδη η ανταπόκριση από τους συναδέλφους είναι σημαντική, μας έχει συγκλονίσει και νομίζουμε ότι σήμερα θα είναι μια βραδιά αφιερωμένη στην αλληλεγγύη αλλά και τους αγώνες που οργανώνουν οι εργαζόμενοι διεκδικώντας καλύτερη ζωή, αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δικαιώματα. Το Σωματείο Εργαζόμενων της Vodafone είναι σήμερα εδώ, στηρίζει την πρωτοβουλία του ΣΕΤΥΠ, δείχνει την αλληλεγγύη του στους απεργούς των τηλεφωνικών κέντρων, στους εργαζόμενους της Teleperformance, της Webcare, της Ticket και της Foundever, προκειμένου να δώσουν συνέχεια σε αυτό το μεγάλο αγώνα για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, αυξήσεων στους μισθούς, για να αρθεί αυτό το απαράδεκτο καθεστώς ομοιρίας που τους έχουν με την άδεια ορισμένου σκοπού. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των εργατών και χαιρετίζουμε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία.